Σε δύο μαθήματα κατεύθυνσης εξετάστηκαν οι υποψήφοι για εισαγωγή στα ΑΕΗ και ΤΕΙ της χώρας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές διαγωνίστηκαν στην ελληνική λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης και στη φυσική, θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων. Οι υποψήφοι ναι μεν δηλώνουν ικανοποιημένοι, αλλά και αρκετά προβληματισμένοι με το μέλλον. Τι μάθημα έδινες εσύ σήμερα? Με ελληνικά κείμενα κατεύθυνσης. Το θέμα το οποίο έπεσε ήταν ο κριτικός του Διονύσου Σολομού. Δεν πίστευε κανένας ότι θα πέσει αυτό το ποίημα. Παρ' όλα αυτά, με το σωστό διάβασμα, κάποιος έγραφε πολύ καλά. Τα θέματα ήταν βατά. Αν εξαιρέσουμε το παράλληλο κείμενο, το οποίο ήθελε τρεις ομοιότητες και δύο διαφορές να βρει κάποιο παιδί. Κατά τα άλλα, πιστεύω πως ήταν εύκολο κάποιος να γράψει το 18. Εσύ πώς έγραψες και γενικώς εδώ που μιλάς με τους συμμαθητές σου, πώς γράψανε σήμερα? Εγώ πιστεύω πως τα πήγα καλά. Ελπίζω και τα παιδιά να τα πήγαν το ίδιο καλά όσο εγώ. Παρ' όλα αυτά, ήταν δύσκολο να είναι ολόσωστες οι απαντήσεις, καθώς είναι κείμενα κατεύθυνσης και οι απαντήσεις έως πολύ είναι λίγο υποκειμενικές. Πώς βλέπεις γενικότερα το μέλλον εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα? Κατά τη γνώμη μου, το μέλλον στην Ελλάδα είναι αβέβαιο, καθώς κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι σίγουρο στη ζωή του. Είτε σπουδάσει, είτε πάρει ένα πτυχίο, είτε κάνει μεταπτυχιακό. Ύστερα, από εκεί και πέρα, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι δύσκολη. Αν δεν έχεις κάποιον από πίσω να σε προωθήσει, είτε να σε στηρίξει οικονομικά, ακόμα και ψυχολογικά σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Το εξωτερικό για τους νέους είναι μια λύση? Κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή, παρόλο που έδωσα πανελλήνιες. Και ναι, πιστεύω το εξωτερικό ανοίγει περισσότερους ορίζοντες και δίνει περισσότερες λύσεις σε ένα παιδί της ηλικίας μου. Φυσική κατεύθυνση, δύναμη τεχνολογικής. Τα θέματα ήταν μέτρια προς δύσκολα. Εντάξει, δεν τα καταφέραμε πολύ καλά. Τι άλλο αυτό? Θα μπορούσαν με καλό διάβασμα να γράψει κάποιος και αυτός που έκανε ένα μέτριο διάβασμα? Με καλό διάβασμα εννοείται. Όποιος διαβάζει ανταμείβεται τελικά. Με μέτριο όμως, εντάξει. Κάτι θα μπορούσε να κάνει πάλι, αλλά όχι και τέλεια. Εσύ πώς τα πήγες σήμερα? Εγώ δεν τα κατάφερα γιατί δεν τα καταφέρνω καθόλου με τη φυσική. Δεν μπορώ. Το εξωτερικό για τους νέους αυτή την ηλικία είναι μια λύση για να ζητήσουν ένα καλύτερο αύριο? Εγώ πιστεύω πως πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα μας και να κάτσουμε για να παλέψουμε εδώ και για μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και για τη χώρα μας. Γιατί αν την παρατήσουμε, στο τέλος δεν θα έχει κανέναν για να την υποστηρίξει. Ήτανε βατά τα θέματα? Εύκολα ήταν, εντάξει. Δεν έχει τίποτα δύσκολο, όπως προηγούμενες φορές. Ένας μέτρια διαβασμένος θα μπορούσε να γράψει σήμερα έναν ικανοποιητικό βαθμό? Εντάξει, είχε κάποια πραγματάκια που ήταν λίγο, για να γράψεις καλά ας πούμε, ήθελε λίγο διάβασμα, αλλά εντάξει, ένα μέτριος, στο 13-14 θα ήταν. Εσύ πώς τα πήγες? Πιστεύω καλά, τώρα θα δούμε. Υπάρχει άγχος αυτές τις μέρες, πολύ για τους μαθητές, Εντάξει, λογικό είναι οι πανελλήνιες, είναι. Το μέλλον σου κρίνεται, οπότε, εντάξει. Πώς το βλέπεις γενικώς το μέλλον στην Ελλάδα για τους νέους? Εντάξει, είναι δύσκολο. Έχει οικονομική κρίση. Τι να κάνεις? Οπότε διάβασμα και ό,τι γίνει. Έδινα φυσική κατεύθυνση. Τα θέματα ήταν δύσκολα, μπορώ να πω. Κάποια, δηλαδή, για μέτρο μαθητή δεν μπορούσε να γράψει πέρα από το τρίτο θέμα, δεύτερο, τρίτο θέμα. Αυτό εντάξει, τώρα εγώ αυτό που ήθελα το πέτυχα, το βαθμό που ήθελα να γράψω τον έγραψα. Αυτό. Που συζητάς σήμερα εδώ με τους συμμαθητές σου, γενικότερα πώς τα πήγανε? Ήταν δύσκολα τα θέματα, δεν μπόρεσαν ούτε και αυτοί να τα επεξεργαστούν. Δεν ξέρω, τώρα από εκεί πέρα
Πανελλήνιος, καθένας για τον εαυτό του είναι. Εγώ αυτό που ήθελα το έγραψα. Το εξωτερικό για το μέλλον των μαθητών τώρα και αργότερα στην φοιτητική ζωή είναι μια λύση? Είναι μια λύση, αλλά δεν είναι και η καλύτερη λύση. Καλύτερα να κάτσεις να διαβάσεις και να περάσεις εδώ παρά στο εξωτερικό, γιατί και θα χάσεις περισσότερα χρήματα και θα χρειαστείς περισσότερα πράγματα για να δουλέψεις. Εντάξει. Για δουλειά αργότερα? Είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα χειρότερα. Τότε το εξωτερικό θα είναι μια λύση, θεωρείς, για τους περισσότερους από σας εδώ? Να φύγουν για δουλειά, ναι. Τώρα να σπουδάσουν λίγο δύσκολα. Για να φύγουν για δουλειά, ναι. Την Παρασκευή οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με 4 ακόμη μαθήματα κατεύθυνσης: Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης, Βιολογία θετικής κατεύθυνσης, Χημεία, Βιοχημεία τεχνολογικής κατεύθυνσης και Αρχές, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων τεχνολογικής κατεύθυνσης.